το ερώτημα που τέθηκε όσον αφορά τα σχολεία. Το Α Δημοτικό και Γυμνάσιο του Αρκαλοχωρίου δεν έχουν ακόμα, ακούστε, δεν έχουν ακόμα χαρακτηριστεί ως προς την κατάστασή τους κατεδαφιστέα ή μη, και δεν έχει γίνει καμία ενέργεια για την ανέργεια νέων ή την αποκατάστασή τους. Όπως επίσης το Δημοτικό Σχολείο Θραψανού δεν έχει ακόμα, κρίνεται διατηρηταίο, δεν έχει τύχει ακόμα καμία παρέμβαση. Είναι αυτά που αφορούν τα σχολεία. Όλα τα άλλα τα είπατε. Όσον αφορά τις επιστρεπτές προκαταβολές που υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά, είπατε για το ΦΠΑ, είπατε για μέτρα που δεν έχουν, με μέτρα που δεν έχουν στηριχτεί οι επιχειρήσεις για να επιβιώσουν. Είπατε για το ΤΑΕΦΚ ότι δεν έχει στελεχωθεί με αποτέλεσμα αυτά που λέμε όλο το διάστημα, 1.400 φάκελοι να έχουν κατατεθεί από τις 8.000 και να έχουν εγκριθεί μόνο. Όνειρο ήτανε και έφυγε. Τα υπουργεία λένε, όπως ακούγα χθες τον κύριο Καντάτσιο να λέει, 1.000 είναι οι φάκελοι που έχουν τελικά εξεταστεί, 1.400 είναι απάντηση του αρμόδιου υπουργείου. Αν κάνω κάποιο λάθος, θα με διορθώσει ο κύριος Καντάτσιος, αλλά νομίζω θυμάμαι καλά το νούμερο, και έχουν εγκριθεί μόνο οι 5. Αυτό δεν αλλάζει. Αλλά είπα όνειρο ήταν και έφυγε, με την έννοια ότι πιστεύαμε ότι ήταν περισσότεροι, αλλά δεν είναι. Αυτό. Ναι, κυρία Δουλγεράκη, επειδή αναφερθήκατε στον κύριο Τριαντόπουλο και επειδή θα κάνουμε ένα σχόλιο για την απάντηση. Μα αυτό είναι το ζητούμενο, το πολιτικό σας το σχόλιο. Ανεκδίγητο, θα έλεγα εγώ, κυρίου Τριαντόπουλου, να σας αναφέρω τα εξής. ΦΕΚ, άρθρο 1. ΦΕΚ τάδε. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του κυρίου Τριαντόπουλου βάσει του ΦΕΚ? Να πούμε ότι είναι υπουργός, υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό. Κρατική αρρωγή προς φυσικά και νομικά πρόσωπα για την κάλυψη έκτακτων αναγκών και ζημιών. Προστασία των εδαφών και αποκατάσταση δασικών και άλλων συναφών οικοσυστημάτων. Μελέτη και κατασκευή άμεσων διαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, ο υφυπουργός δύναται να αξιοποιεί το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης κατόπιν σύμφωνης γνώμης του αρμόδιου Υπουργού Επικρατείας απόφαση βάσει της απόφασης του Πρωθυπουργού ανάθεση αρμοδιοτήτων. Και έρχεται ο κύριος Τριαντόπουλος, μάλλον να το πω διαφορετικά, δεν ξέρω αν θυμάστε τον κύριο Τριαντόπουλο όταν ήρθε με ύφος χιλίων καρδιναλίων και στο Αρκαλογόρια και στην Αγία Πελαγία. Και τι μας είπε? Ότι έχει την εντολή του ίδιου του Πρωθυπουργού να κάνει τις παρεμβάσεις εκείνες που χρειάζονται με ταχύτατους ρυθμούς και διαδικασίες να δούμε στις σεισμόπληκτες περιοχές μια καλύτερη μέρα. Όσο περνά ο καιρός, κυρία Δουλγεράκη, και οι σεισμόπληκτες περιοχές παραμένουν στο απόλυτο κενό, στα ερωτήματα που θα τίθενται, γιατί θα τίθενται, γιατί εμείς την υπόσχεση που δώσαμε θα την τηρήσουμε, δηλαδή να είμαστε κοντά στους σεισμόπληκτους κάθε λεπτό, κάθε ώρα, θα μας στέλνουν από τον Άνα στον Καϊάφα. Και συνέβη πρόσφατα αυτό που είπατε πριν λίγη ώρα. Να μας απαντά ο κύριος Τριαντόπουλος. Αντί να κάνει σύγκληση. Ο καθήλυνα αρμόδιος ότι πρέπει να πάτε στα Υπουργεία. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό τι μπορεί να σημαίνει? Αλλάζει στάση γιατί δεν τον ενδιαφέρει πλέον το αντικείμενο? Γιατί ούτως ή άλλως αλλού εκλέγεται, κάνει, δείχνει, θέλει να ασχοληθεί με τον προεκλογικό του αγώνα. Δεν θα έπρεπε να αναλάβει κάποιος άλλος? Τι στην ευχή συνέβη? Πώς το κρίνετε με μια κουβέντα για να σας καλημερίσω? Αποδεικνύεται, κυρία Δουλγεράκη, μάλλον αποδείχτηκε. Αυτό που είπατε, γιατί αυτό είναι, με την πρόσφατη, πρώτο, θα σας πω δύο περιστατικά. Δεν θέλω να μου πείτε πολλά, γιατί ο χρόνος με πιέζει. Ναι, χθες είχα μια τηλεφωνική επικοινωνία με ανθρώπους στη Λέσβο. Ναι. Μου ανέδειξαν τα ίδια προβλήματα και μάλιστα αναφέρθηκαν στη δική σας συνεργασία που προσπαθείτε από κοινού να αναδείξετε τα προβλήματα. Πότε έγιναν οι σεισμοί, στη Σάμο, 30 Δεκάτου το 20. Τα ίδια προβλήματα παραμένουν. Το άλλο στοιχείο που μπορώ να σου παραθέσω. Προχθές, κυρία Δουλγεράκη, ήταν ο πρωθυπουργός της χώρας στο Ηράκλειο. Πού πήγε, πού τον πήγαν μάλλον, στα σατήρια, θα έλεγα εγώ, των υποτιθέμενων αθλητικών εγκαταστάσεων στο Καρτερό,
που ασφαλτοστρώθησαν ένα έργο με απευθείας αναθέσεις πάνω των 4 εκατομμυρίων, που ασφαλτοστρώθηκαν οι δρόμοι, οι παραπλήσεις οι δρόμοι από βραδείς, τον πήγαν στο Καστέλι, αλλά από το Καστέλι, κυρία Δουγεράκη, οι σεισμόπληκτες περιοχές είναι 5 λεπτά, ακούστε με, 5 λεπτά. Δεν μπήκε στον κόπο να πάνε τον Πρωθυπουργό στις σεισμόπληκτες περιοχές. Άρα λοιπόν το συμπέρασμά σας, γιατί πρέπει να το ολοκληρώσουμε, ποιο είναι? Ορίστε. Άρα λοιπόν το συμπέρασμα ποιο είναι? Το συμπέρασμα είναι αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι ο κύριος Τριαντόπουλος, όσο έρχονται και οι εκλογές και προσπαθεί, γιατί θέλει να είναι υποψήφιος βουλευτής. Αυτό δεν το λέω. Αυτό... Όχι, μισό λεπτό. Και αυτό δεν ευθύνεται μόνο γι' αυτό ο κύριος Τριαντόπουλος, ευθύνεται και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός που είχε δώσει αυτό το οποίο. Τις εντολές του κύριου Τριαντόπουλου. Κύριε Βαρδάκη, συγγνώμη, γιατί μας ακούει και ο βουλευτής ο κύριος Κεγκέρογλου. Θέλω να πω το εξής, ότι αυτό το οποίο είπα φαίνεται υποθετικά να συμπεραίνεται ελεύθερη μετάφραση βάσει των όσων ακούγονται. Εσείς τι πιστεύετε, θα μου πείτε, όχι τι είπα εγώ, εσείς τι πιστεύετε? Είπατε, είναι ανεκδίγητη αυτή η στάση του κυρίου Τριαντόπουλου. Πιστεύετε λοιπόν ότι δεν θέλει να ασχοληθεί περαιτέρω με το θέμα, ότι εγκαταλείπει? Τι είναι αυτό που μου λέτε? Να το πούμε σκοπιμότητα, να το πούμε ανικανότητα, να το πούμε απραξία. Όπως και να έχουν τα πράγματα, κυρία Δουλγεράκη, η ενοχή είναι συνολική λοιπόν. Κυβέρνηση που δεν έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων σε μια περιοχή που βάλετε παντακόντως πρωί, μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαρδάκη. Καλημέρα σας. Καλημερίζω τον κύριο Κεγκέρογλου. Πώς είστε, καλημέρα σας. Καλημέρα, κυρία Δουλγεράκη. Ποια είναι η δική σας η εκτίμηση μετά από αυτή την απάντηση που δίνει ο αρμόδιος υφυπουργός στον Πρωθυπουργό? Κοιτάξτε, ο αρμόδιος υφυπουργός λέει είμαι αναρμόδιος. Αυτό λέει. Η ερώτηση όμως, η πρόταση απευθύνεται σε 6-7 υπουργεία ουσιαστικά. Και επειδή εκτός από την πολιτική κριτική, που δεν θέλω να συμπληρώσω κάτι παραπάνω από αυτά που ήδη έχουν ακουστεί, προσωπικά με ενδιαφέρει και το αποτέλεσμα, επιμένω στα θέματα τα οποία έχουμε θέσει. Την προηγούμενη εβδομάδα ο Υφυπουργός Υποδομών δεσμεύτηκε για νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με τη γραφειοκρατία, η οποία είναι πέρα από κάθε όριο, αλλά κυρίως την αδυναμία, ναι, ένας ΤΑΕΦΚ 30 μόλις ανθρώπων, 17 μόλις μηχανικών, να μπορέσει να βγάλει σε πέρας το έργο παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των εργαζομένων, να το πούμε αυτό και να το τονίσουμε. Κάνουν πολλή δουλειά τα παιδιά, αλλά ο όγκος είναι τεράστιος και οι απαιτήσεις ελέγχου είναι πάρα πολλές και δεν μπορούν να βγάλουν πέρα τη δουλειά, με αποτέλεσμα, όπως έχετε αναδείξει πολλές φορές, να έχουμε λίγες μόνο εγκρίσεις από τις εκατοντάδες χιλιάδες φακέλους που έχουν υποβληθεί. Αυτό λοιπόν που δεσμεύτηκε ο Υφυπουργός ο κ. Καραγιάννης, ότι θα φέρει νομοθετικές ρυθμίσεις στη Βουλή και ουσιαστικά ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, είναι κάτι βεβαίως το οποίο αφορά συνολικά τις φυσικές καταστροφές και την αποκατάσταση από αυτές, αλλά αφορά και το αργαλγόρι, το οποίο τώρα είναι που έχει αυτό σημαίνει επιπτώσεις. Κύριε Κεγκέρογλου, από τη στιγμή που απαντάει, μισό λεπτό, από τη στιγμή που απαντάει έτσι ο κύριος Τριαντόπουλος και δεν θα υπάρχει συντονιστής, σημαίνει ότι από εδώ και στο εξής θα πηγαίνουν τα θέματα, όλα τα θέματα που έχετε θέσει, αλλά δεν ανοίγω το φάκελο θέματα, το πάω στο θέμα του χειρισμού, ότι θα πηγαίνετε από το ένα υπουργείο στο άλλο, εσείς, οι σεισμόπληκτοι, οι δήμοι οικονομικών ανάπτυξης, παιδείας, εργασίας, περιβάλλοντος, εσωτερικών και υποδομών. Αυτό ούτως ή άλλως συμβαίνει σήμερα. Τα θέματα τα οικονομικά είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών κτλ. Δεν υπάρχει στην ουσία συντονιστής με την έννοια που τον ζητήσαμε εμείς την πρώτη μέρα, επί τόπου του έργου και μόνο για αυτήν την περιοχή, την ανασυγκρότηση αυτής της περιοχής. Μάλιστα. Δεν έχει οριστεί. Άρα πάνε πράγματα προς τα πίσω. Αν και πάμε. Έχει οριστεί συντελεστής ο οποιοδήποτε, συγγνώμη, συντονιστής, οποιοδήποτε, να έχει οριστεί ο Περιφερειάρχης, να έχει οριστεί ένας αντιπεριφερειάρχης, να έχει οριστεί ένας κρατικός λειτουργός. Αλλά μόνο για αυτό το έργο θα είχαμε πραγματικά διαφορετικά αποτελέσματα, γιατί τα προβλήματα θα είχαν από την αρχή εντοπιστεί και οι λύσεις τους θα είχαν τεθεί επιτάπητος. Αν βεβαίως υπήρξε και η αναγκαία πολιτική βούληση. Έτσι, να το συμπληρώσουμε αυτό. Εδώ λοιπόν
η υποχρέωση. Άρα πάτε πίσω. Πάει πίσω η ανασυγκρότηση της περιοχής. Αυτό λέμε. Βέβαια, είναι 16 μήνες είναι. 16 μήνες είναι και δεν έχει υπάρξει κάτι σημαντικό, παρότι η πολιτεία, το Υπουργείο Οικονομικών, το λέει και το ξαναλέει ο Υπουργός Οικονομικών, να το πω και εγώ, δεν χρειάζεται να το πούνε, ότι έχουν βάλει τις προκαταβολές. Και τους είπα, και προκαταβολές έχουν μπει, αλλά είναι ανενεργές. Ανενεργές. Δεν είναι όμως μόνο το θέμα της οικιστικής ανασυγκρότησης. Υπάρχουν χιλιάδες θέματα, 13 εμείς. Σαφέστατα. Βάλαμε στην ερώτησή μας 13 προτάσεις. Το θυμάμαι, στην απάντηση μένουμε, γιατί δεν θα έχω και το χρόνο. Περιμένουμε τις απαντήσεις λοιπόν από τα άλλα Υπουργεία τούτη τη βδομάδα. Εάν δεν υπάρξουν, εγώ ένα Υπουργείο θα το φέρω στη Βουλή. Μισό λεπτό να ρωτήσω κάτι κύριε Κιγκέρογλου. Μπορεί να ξέρετε, μπορεί και να μην ξέρετε. Υπόθηκε κάποια στιγμή ότι θα γίνει μια νεότερη σύσκεψη μεταξύ του υποδομών, όπως επίσης και του υφυπουργού του κυρίου Τριαντόπουλου. Με βάση αυτή την απάντηση σημαίνει... για όλα αυτά τα θέματα σε ό,τι έχει να κάνει με την απλοποίηση κυρίως των διαδικασιών. Με βάση την απάντηση που σας δίνει, πάει προς τα πίσω η όλη διαδικασία, έτσι? Για το θέμα των διαδικασιών ξεκαθαρίσει ότι γίνεται αποδεκτή η πρόταση να εμπλακούν ιδιώτες μηχανικοί με βάση Μητρό και μια σειρά άλλες προτάσεις, αλλά θα έρθει νομοσχέδιο. Αυτή είναι η απάντηση του κυρίου Καραγιάννη, η οποία είναι θετική μεν, αλλά εάν δεν εφαρμοστεί άμεσα, θα καθυστερήσει ακόμα περισσότερο αυτή η διαδικασία. Θα επιμείνουμε λοιπόν σε αυτό και θα με τη βοήθειά σας προκειμένου να γίνουν τα σχολεία. Ούτως ή άλλως την έχετε τη βοήθειά μας. Τα σχολεία, κυρία Δουλτζεράκη, ακόμα δεν έχουν προωθηθεί οι διαδικασίες. 11 δημοτικοί σύμβουλοι χθες κατέθεσαν πρόταση στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας και ζητούν να αναλυθούν πρωτοβουλίες. Διότι δεν μπορεί να είναι μπαλάκι. Καλά έκαναν και το έκαναν, αλλά είπα στην αρχή, για να το ξέρετε, ότι μακάρι να το κάνανε λίγο πιο μπροστά για να πιέσουν ακόμα πιο πολύ τα πράγματα υπό αυτή την έννοια. Αλλά ποτέ δεν ρίχνεις ή δεν λες ότι αυτή η βοήθεια δεν είναι χρήσιμη. Μακάρι να είχε γίνει από πιο μπροστά. Αυτό είπα. Ναι, όταν έρθει, διαπιστώνουμε ότι γίνεται μπαλάκι. Υποτίθεται ότι περιμέναμε από τα Υπουργεία. Τα Υπουργεία απάντησαν τελικά ότι είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Λοιπόν, αφήστε το να πάει δηλαδή. Και γίνεται μπαλάκι. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθούν αποφάσεις. Ιδιαίτερα, η μια πρόταση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η πρόταση η οποία λέει ότι για το Αρκαλοχώρι και το κέντρο του είναι αναγκαία στα πλαίσια της ανάπλασης η δημιουργία ενός δημόσιου χώρου πρασίνου, αναψυχής, περιπάτου, εκδηλώσεων κλπ. Και γίνεται μια πρόταση ούτως ώστε το πρώτο δημοτικό σχολείο να γίνει σε άλλο χώρο. Μάλιστα. Δεν θέλω να το εξειδικεύσω παραπάνω. Λέγαμε ότι με αφορμή το σεισμό να κάνουμε καλύτερη την πόλη. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και θα συνεχίσουμε να τα λέμε για όλα αυτά τα θέματα. Μείναμε σε αυτές τις δικές σας τις απαντήσεις και τα σχόλια σε ό,τι έχει να κάνει με την απάντηση του κυρίου Τριαντόπουλου. Σας ευχαριστώ κύριε Κιγκέρογλου. Καλημέρα σας από τον 984. Επίσης, επειδή είπα ότι ήταν διακομματική αυτή η επιστολή, η ερώτηση τέλος πάντων, είχε υπογράψει και ο κύριος Λογιάδης από το Μέρα 25. Θα ήθελα να ακούσω το δικό του το πολιτικό το σχόλιο αναφορικά με το πώς κρίνει αυτή την απάντηση, δηλαδή ο αρμόδιος υφυπουργός στον Πρωθυπουργό για θέματα κρατικής αερογής αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές, που μέχρι χθες έλεγε έχω την εντολή να προχωρήσω να κάνω να δείξω, τώρα λέει κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να σας κάνω τίποτα, υπάρχουν 7 υπουργεία που μπορούν να σας λύσουν τα θέματά σας. Σε ελεύθερη μετάφραση αυτό λέει και δείχνει το οικονομικό, το ανάπτυξη, το παιδεία, το εργασία, το περιβάλλοντο, το εσωτερικό και το υποδομών. Κύριε Λογιάδη, καλημέρα σας. Καλημέρα κυρία Γουλγυράκη, καλημέρα στον 984, στους συνεργάτες σας, σε όλο τον όμιλο που αναδεικνύεται συνέχεια και με τον έγγραφο τύπο τα προβλήματα. Πριν από λίγες μέρες πάλι έβλεπα στη Νέα Κρήτη ότι ούτως ή άλλως η απάντηση είναι ότι τα σπίτια και αυτά όλα θα πάρει πολύ χρόνο εις βάθος. Η απάντηση ήρθε, αλλά δεν είναι καμία απάντηση, είναι τρία απάντηση ουσιαστικά. Ο κύριος Τενετόπουλος έχει οριστεί από τον Πρωθυπουργό να είναι ο συντονιστής, αλλά ξέρετε. Αν δεν θες λέει να μαγειρέψεις, 10 χρόνια κοσκινίζεις. Άρα λοιπόν αυτά τα θέματα πετάει το μπαλάκι, λέει δύο λέξεις οι οποίες είναι άμεση, λέει η στήριξη και η αποκατάσταση και στο συντομότερο δυνατόν. Εδώ έχει περάσει 2 χρόνια από το σεισμό της Σάμου, 1,5 χρόνο από το σεισμό στο Αρκαλοχώρι και παραπάνω από το σεισμό στο Σαμάρα. Πέντε από τη Λίμνο.
Και από άλλες περιοχές. Πέντε λέω από τη Λίμνο και από άλλες περιοχές. Όχι, μιλάω, ναι, ναι, ναι. Μιλάω τώρα. Μιλάμε πρώτα απ' όλα για το Αρκαλοχώρι μας και μιλάμε και ασφαλώς για όλη την Ελλάδα. Και μετά σου πετά και μία λέξη, δύο λέξεις εδώ πέρα στην επιστολή, προφανώς δεν έχει λάβει, αξιολογώντας τα εκάστοτε δημοσιονομικά δεδομένα. Αυτό τώρα είναι μαχαιριά, διότι σαν να σου λέει δεν έχουμε χρήματα, δεν θα το κάνεις. Δεν θα το κάνουμε. Μα με συγχωρείτε, δεν είχαν δοθεί χρήματα και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πόσα χρήματα είχαν εκταμιευθεί για φυσικές καταστροφές και για το Αρκαλοχώρι. Ακριβώς, από παντού βεβαίως υπάρχει στήριξη, αλλά αυτά. Αυτό γράφει η επιστολή του. Εγώ χθες στην ομιλία μου, στην τοποθέτησή μου, χθες είχαμε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης με τον κύριο Γεωργιάδη. Εκεί ανέφερα πάλι το θέμα του Αρκαλοχωρίου, διότι ήταν το θέμα της προστασίας των καταναλωτών. Και τους είπα στον κύριο Γεωργιάδη, στο Λομέλια μέσα, για ποια προστασία των καταναλωτών, των πολιτών συζητάμε, όταν σεισμόπληκτοι εδώ και δύο χρόνια στη Σάμου, 1,5 χρόνο στο Αρκαλοχώρι, στο Ηράκλειο, ακόμη περιμένουν την ουσιαστική σας στήριξη. Όπως επίσης έχουν χάσει την ρύθμιση των 120 δόσεων. Πώς θα ζήσουν αυτοί? Πώς θα ζήσουν επίσης οι συνταξιούχοι χιλιάδες που περιμένουν, κυρία Τουλγεράκη, τη σύνταξή τους? Δηλαδή, μιλάμε για πολίτες, μιλάμε για το νομοσχέδιο προστασίας καταναλωτών. Ποια προστασία των πολιτών και καταναλωτών? Κύριε Λογιάδη, μπορεί να παρουσιαζόταν ο υφυπουργός, τον πρωθυπουργό σας συντονιστής, αλλά ουσιαστικά συντονιστής δεν υπήρχε, όπως προκύπτει από την απάντησή του. Πιθανότατα αυτή την ώρα να είναι άλλες οι εξελίξεις, προεκλογική περίοδος μπροστά, δεν το συζητάμε. Θεμητό θα ακουγόταν από τη μία να κοιτάξει και εκείνος να δει τι θα κάνει στη δική του την εκλογική την περιφέρεια. Αλλά από την άλλη, όταν λέει ότι μεταφέρει την εντολή του Πρωθυπουργού και μας κουνάει το δάχτυλο ότι μη μου λέτε εμένα ότι δεν ξέρω τα προβλήματα του Αρκαλοχωρίου. Έχω πάει περισσότερες φορές εγώ στο Αρκαλοχώρι από ότι εσείς οι ίδιοι που είσαστε εδώ στην περιοχή. Περιμένει κάποιος ότι, ξέρετε, όλα αυτά δεν είναι κοινογράμμα, δεν είναι μόνο θεωρία. Είναι πράξη που μεταφράζονται σε πράξη. Υπό αυτές τις εξελίξεις εσείς εκτιμάτε τι? Πάμε παρακάτω και σε πολύ βάθος χρόνου για να λυθούν θέματα? Πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι το κράτος πρέπει να λειτουργεί ανεξάρτητα από εκλογές. Πότε γίνουν εκλογές, πότε θα μυρίσουν στον Πρωθυπουργό εκλογές, πώς πρέπει. Αν ήταν μετά από ένα μήνα, μετά από δύο, μετά από έξι, αυτό δεν πρέπει να συζητιέται. Κανονικά ο κ. Στενετόπουλος πληρώνεται από τον ελληνικό λαό για να κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά, την οποία προφανώς και δεν κάνει. Το τι θα κάνει, ο κάθε κ. Στενετόπουλος στον χώρο του προεκλογικά είναι δικό του θέμα. Αλλά είναι θέμα των χιλιάδων ανθρώπων αυτών που περιμένουν την κρατική βοήθεια. Που δεν την έχουν. Τουλάχιστον από τους ανθρώπους στο Αρκαλοχώρι, αυτή η απάντηση έτσι μεταφράζεται, ότι τώρα και την επικαλούμε και εγώ και τη χρησιμοποιώ, ότι ξέρετε, είναι άλλες οι προτεραιότητες πλέον και θεμητό είναι. Αλλά εμείς εδώ τι θα απογίνουμε? Δεν είναι θεμητό. Είδατε στην Τουρκία, όταν γίνεται σεισμός καταστροφικός με ανθρώπινες ζωές, δεν είναι θεμητό να μένουν άνθρωποι αυτοί σηκίσκους. Δεν είναι θεμητό αυτοί οι άνθρωποι να μην μπορούν οι επιχειρήσεις τους να έχουν εγκριθεί μόνο 5 φάκελοι ψυχής στους 400. Δεν είναι θεμητό αυτοί οι άνθρωποι να έχουν χάσει τη ρύθμιση των 120 δόσεων που είπαμε και να μην μπορούν να ζήσουν, δεν μπορούν να πάνε παρακάτω. Δεν είναι θεμητό να μην υπάρχει ένα επιχειρησιακό σχέδιο ακόμη. Δεν είναι θεμητό να μην υπάρχουν επιμέρους δουλειές. Ούτε εκπονήθηκε καν ειδικό πρόγραμμα στήριξης περιοχής. Αυτά δεν είναι θεμητά. Τι είναι το θεμητό? Το θεμητό είναι έχεις ένα κράτος, αν υπάρχει κράτος, που για μένα αυτή τη στιγμή πραγματικά είναι ανύπαρκτο. Το οποίο κανονικά έπρεπε να υπάρχουν αυτόματες διαδικασίες, όπως έχουμε ξαναεξηγήσει. Αύριο το πρωί μπορεί να γίνει κι άλλο σεισμός αλλού. Τι θα γίνει, πάλι τα συζητάμε. Μάλιστα. Αυτά είναι όλα θέματα τα οποία δυστυχώς έπρεπε να έχουν μπει άμεσα και να υπάρχει ένας φάκελος όταν γίνεται μια καταστροφή. Άμεσα τι κάνουμε ως πολιτεία, και όχι αν είναι ο κ. Πλεντόπουλος τώρα σε προεκλογική περίοδο και τρέχει στην περιφερειά. Αυτά όλα ο απλός πολίτης και όλοι μας εμείς τα ακούμε βέρεξε. Συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ. Και να μου βγαίνει πώς. Κύριε Λογιάδη, καλημέρα σας. Είστε καλά, καλό αγώνα. Γεια σας. Παραμένουν στο ίδιο θέμα για 5 ακόμα λεπτάκια. Είχα καλέσει και τον πρόεδρο της δικού σας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Γιώργο Ταβερναράκη. Καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα σας, κυρία Λουλιαράκη. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Αυτή η... καταρχήν για την πρόσκληση. Μια κρύα μέρα σήμερα βέβαια για όλους, αλλά με πολλά πολλά προβλήματα τα οποία δεν σταματούν σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, κύριε Ταβερναράκη, αυτή η απάντηση από εσάς. Πού είστε τεχνοκράτης, πώς μεταφράζετε ότι από εδώ και κάτω ό,τι θέλετε και για τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν πάτε σε 7 υπουργεία κύριοι? Νομίζω ότι ήταν υπεκφυγή από τον κύριο. Δεν ξέρω ποιος υπέγραφε αυτή την απάντηση. Ο κύριος Τριαντόπουλος την υπέγραφε την από το δικό του το γραφείο, σαφέστατα. Είναι απάντηση του κυρίου Τριαντόπουλου.
Κοιτάξτε να δείτε. Τι σημαίνει η υπεκφυγή, δηλαδή. Η υπεκφυγή, στην οποία νομίζω ότι δεν τιμά κανένα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, εγώ έχω μια διαφορετική εικόνα, με την έννοια ότι τουλάχιστον έχει ζητηθεί από το τεχνικό επιμελητήριο η βοήθεια η δική μας. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι, γνωρίζοντας εμείς τις τοπικές συνθήκες, έχουμε κάνει αρκετές προτάσεις όσον αφορά την απλοποίηση των διαδικασιών. Πιστεύω ότι ήταν μια υπεκφυγή στην οποία δεν τιμά κανένα. Εγώ νομίζω ότι εάν η κυβέρνηση και δια του κ. Τριαντόπουλου και δια του κ. Μπακογιάννη, τουλάχιστον αυτό την εικόνα που την οποία έχω εγώ, είναι ότι προσπαθούν να βρουν μια διέξοδο στην οποία θα απλοποιήσει τις διαδικασίες. Δυστυχώς δεν έχει γίνει ακόμα τίποτα 1,5 χρόνο μετά, όπου έρχονται 1,5 χρόνο μετά να συζητήσουν τις προτάσεις του τεχνικού επιμελητηρίου που γίνανε μέσα από τη μόνιμη επιτροπή που έγινε, έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά για να γίνουν αυτές τις νομοθετικές ρυθμίσεις. Δεν γνωρίζω, πραγματικά δεν γνωρίζω, γιατί δεν προχωράνε αυτές οι απλοποιήσεις, οι οποίες έχουμε πει ότι τουλάχιστον για τα πράσινα κτίρια, με ένα κόστος των 7-8.000 ευρώ, ας βάλουν το πλαφόν αυτή, με μια άδεια μικρής κλίμακας, 4.000 φάκελοι από τους 8.000 φακέλους που αναμένουμε να κατατεθούν. 4.000 πράσινα σπίτια θα φτιαχτούν μέσα σε 2 μήνες, που έχουν μικρές ηλικίες ζημιές και δεν έχουν ζημιές στο φέροντα οργανισμό. Δυστυχώς αυτό δεν έχει γίνει ακόμα. Δεν έχει πάρει την πρωτοβουλία. Δεν χρειάζονται 7 υπουργεία για να πάρει αυτή την απόφαση. Σίγουρα εμπλέκεται βέβαια το υποδομών, γιατί ο κ. Θεαντόπουλος αφορά την αρρωγή. Έτσι. Σίγουρα εμπλέκεται το υποδομών, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα πρέπει να πάρθει αυτή η πρωτοβουλία, αν είναι δυνατόν, και το ίδιο τον Πρωθυπουργό. Δεν μπορεί δηλαδή αυτό να δίνεται στις καλένδες. Τα νούμερα, κυρία Δουλειαράκη, είναι αμήλικτα. Το ότι έχουν καταδεθεί 1.400 φάκελοι 1,5 χρόνο μετά και έχουν εκδοθεί 5 άδειες, δεν τιμά κανένα μας. Ούτε εμάς ως πολίτες, ούτε τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν στα κοντέινερ, αλλά ούτε και το ίδιο το Υπουργείο σε κάθε περίπτωση. Μάλιστα. Αυτή είναι η άποψη η δική μου. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη. Την έχω καταθέσει. Την έχω καταθέσει και στο κυβερνητικό κλιμάκιο. Έχουν υποσχεθεί και σε μένα, αλλά και στον πρόεδρο, στον κύριο Στασινό, που μετήχε του τεχνικού μελητηρίου, που μετήχε σε αυτή τη σύσκεψη. Και υποσχέθηκαν ότι θα μπορέσουν να δώσουν μια διέξοδο σε αυτή την κατάσταση. Δυστυχώς δεν έχει δοθεί ακόμα. Μάλιστα. Εκκρεμεί και άλλη μία σύσκεψη, όπως σας έλεγα και χθες, με βάση των πληροφοριών που υπάρχουν μεταξύ αρμόδιων υπουργών υποδομών, μεταξύ του κυρίου Τριαντόπουλου. Δεν ξέρω αν θα είναι τεχνικό επιμελητήριο, δεν ξέρω αν θα είναι βουλευτές. Τι γίνεται? Ναι, νομίζω, ναι, εκκρεμεί αυτή. Εμείς τις προτάσεις μας τις έχουμε διαμορφώσει έτσι και αλλιώς. Δεν ξέρω αν θα ζητηθούν να τις ξαναεπαναλάβουμε. Δεν ξέρω αν θα μας καλέσουν. Νομίζω ότι εκκρεμεί αυτή η πληροφορία, όντως ισχύει. Θα γίνει ίσως αυτή τη βδομάδα που έρχεται, όπου έχει η κυβερνητική επιτροπή. Πιστεύω ότι αυτές οι προτάσεις θα συζητηθούν στα πλαίσια του κυβερνητικού κλιμακίου. Ελπίζω να υπάρχει ένα σαφές αποτέλεσμα. Σταθείτε, γιατί τώρα δεν το κατάλαβα. Θα γίνει μία σύσκεψη. Περιμένετε να γίνει ακόμα μία σύσκεψη. Είναι η σύσκεψη βάσει των προτάσεων που έχει καταθέσει το τεχνικό επιμελητήριο. Είναι η υπόσχεση που έχει δοθεί και προς εσάς, διοικούσα επιτροπή του τεχνικού επιμελητηρίου, και προς τον πρόεδρο του τεχνικού επιμελητηρίου Ελλάδος, τον κύριο Στασινό, περί απλοποίησης των διαδικασιών. Λέτε ότι αν απλοποιηθούν αυτές οι διαδικασίες, εδώ από τους 8.000 φακέλους που είναι να κατατεθούν, ήδη οι 4.000, σε 4.000 περιπτώσεις, αν απλοποιηθούν οι διαδικασίες, που είναι πράσινα τα κτίρια, θα μπορέσει. Μέσα σε 2 μήνες θα είναι έτοιμα τα κτίρια αυτά. Και το γνωρίζουν οι ίδιοι οι πολίτες. Μάλιστα. Σε αυτή τη συνάντηση, που είναι να γίνει, όταν θα γίνει ουσιαστικά, ποιοι θα κληθούν? Το τεχνικό επιμελητήριο φαντάζομαι ότι θα είναι μέσα σε αυτή τη νέα συνάντηση, με κύριε Ταβερναράκη. Πιστεύω ότι θα είμαστε. Ωραία. Θα είναι επίσης καλεσμένοι δημοτικές αρχές που έχουν θέματα, ή δημοτική αρχή Δήμου Μηνώα Παιδιάδος, βουλευτές, τι? Δεν το γνωρίζω. Σίγουρα θα είναι πάντως τα εμπλεκόμενα υπουργεία. Αυτά τα οποία αναφέρατε κι εσείς.
3, 4, 5 υπουργεία τα οποία μπλέκονται στην προεδρία. Ωραία. Μάλιστα. Και παρά τις υπεκφυγές του κυρίου Τριαντόπουλου. Λοιπόν, κρατάω αυτές τις πληροφορίες γιατί είναι, νομίζω. Και αναμένουμε, κυρία Δουλειαράκη, αναμένουμε. Μα τι είναι αυτό που λέτε, δίνει η ανάσα, ότι αν απλοποιηθούν αυτές οι διαδικασίες όπως ζητάτε μαζί με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, προτάσεις που έχετε καταθέσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες από την αρχή, αυτό σημαίνει ότι για τα πράσινα κτίρια 4.000 τον αριθμό, έφυγε δηλαδή η μισή δουλειά, μέσα σε 2 μήνες θα είναι έτοιμα, οι άνθρωποι αυτοί θα μπορέσουν να μπουν στα σπίτια τους, δεν θα περιμένουν αυτές τις χρονοβόρες διαδικασίες, γιατί δεν κάνει να ξεχνάμε ότι τα ΕΦΚ, θα γίνει μέσω των ιδιωτών μηχανικών. Θα βγει μια απλή άδεια μικρής κλίμακας, η οποία θα κατατεθεί ένας προϋπολογισμός ο οποίος θα ελεγχθεί, το οποίο θα είναι με πλαφόν στις 8.000 ευρώ, θα κατατεθεί με ευθύνη του μηχανικού, ναι. Και λέγοντας πάντα ότι επιτέλους η πολιτεία, και ναι. Θα ήθελα με αυτό να κλείσω, ότι η πολιτεία επιτέλους πρέπει να εμπιστευτεί τους πολίτες της και τους μηχανικούς. Η μηχανική έτσι κι αλλιώς τους εμπιστεύεται όταν βγάζουν οικονομικές άδειες. Μα τώρα, όταν κάνουν λύσεις κτηρίων, θα πρέπει και σε αυτή την περίπτωση να εμπιστευτεί και τους πολίτες και τους μηχανικούς. Μα ξέρετε, επειδή σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας και ευτυχώς είναι πάρα πολύ πλούσια, κύριε Ταβερναράκη, αυτή η ελληνική γλώσσα, εγώ αναρωτιέμαι, έχουν τη λύση μέσω της πρότασής σας, μέσω, αν θέλετε, του Συλλόγου Η Ελπίδα, αλλά κυρίως η δική σας η λύση, κυρίως η δική σας η πρόταση η λύση. Και έχουν όχι, τη λύση... πήγαμε μαζί με τον Συλλόγο Ελπίδα, δεν το συζητάμε αυτό. Εγώ άλλο θέλω να πω, μπορεί να κάνω αναφορά στην Ελπίδα. Ικανοποιείται και το Συλλόγο Ελπίδα, δεν το συζητάμε. Βρε κύριε Ταβερναράκη, σαφέστατα η Ελπίδα που κάνει τη δουλειά που κάνει και ευτυχώς που υπάρχει και κάνει τη δουλειά που κάνει, αλλά εσείς ως θεσμοθετημένος σύμβουλος και ως τεχνοκράτες κάνετε εδώ και τόσους μήνες αυτή την πρόταση, είσαστε σύμβουλοι της πολιτείας, έχουν τη λύση μέσα στα χέρια τους και φτάσαμε εδώ για να μας λέει ένας υπουργός ότι θα πάτε σε 7 υπουργεία για να διεκπαιρώσετε τα επόμενα θέματα, και αφού δίνει αυτή την απάντηση και υπεκφεύγει, έρχεστε και λέτε ότι ρε παιδιά, την έχουν τόσες μήνες αυτή την πρόταση λύση και δεν έχουν κάνει τίποτα. Με ξεπερνάνε όλα αυτά, κύριε Ταβερναράκη, με ξεπερνάνε. Τι να πω, δεν τίποτα, να μην πείτε τίποτα. Πραγματικά δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εγώ θα μείνω σε αυτό που είπα. Ωραία. Η πολιτεία θα πρέπει να εμπιστευτεί ξανά τους πολίτες και σε αυτή την περίπτωση και τους πολίτες και τους μηχανικούς. Δεν μου λέτε. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, γιατί με περιμένει και ο επόμενος καλεσμένος και νιώθω άσχημα που είναι εκεί στην αναμονή ο κύριος Πιτσούλης για μια δραστηριότητα που είναι να γίνει αύριο εκεί στο Μόχο. Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου. Αυτό το οποίο είπατε, ότι σε περίπτωση που απλοποιηθούν οι διαδικασίες και για τα πράσινα σπίτια μέσα σε 2 μήνες θα μπορέσει να έχει ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία, επειδή μπορεί να μπούμε και σε άλλα μονοπάτια περίεργα, αφορά τα σπίτια, πράσινα σπίτια τα οποία έχουν άδεια. Αφορούν τα πράσινα σπίτια τα οποία έχουν τίτλους ιδιοκτησίας και φυσικά δεν έχουν άδεια. Αυτό δεν απαιτείται. Γι' αυτό τίτλους ιδιοκτησίας, μάλιστα. Δεν θέλω να πω τώρα λεπτομέρειες, αλλά μπορώ να σας μιλήσω. Όχι, θα προκαλέσει τα μύρια όσα πάλι, γι' αυτό. Ναι, θα αφορά και σπίτια τα οποία δεν έχουν οικοδομική άδεια, έτσι και αλλιώς αυτό ισχύει στις περιπτώσεις αποκατάστασης των οξυσμών των κτηρίων από την ίδια τη ΔΑΕΦ. Δεν ζητάει οικοδομική άδεια, ζητάει τίτλος ιδιοκτησίας. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Ταβερναράκη. Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες.